1963 σημειώθηκε ένα σεισμό στα Σκόπια που ισοπαίδωσε την πόλη. Αυτό ήταν αναπάντεχο και ξαφνικό. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι αν ήμασταν προετοιμασμένοι, οι ζημιές θα ήταν μικρότερες και ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών θα ήταν πολύ μικρότερος. Γνωρίζετε πώς να προετοιμάσετε τον εαυτό σας, το σπίτι σας και τον χώρο εργασίας σας για έναν σεισμό? Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να εντοπίζετε τα μέρη όπου θα μπορούσατε να καταφύγετε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Τα γραφεία, τα τραπέζια και τα υποστηλώματα είναι τα ασφαλέστερα μέρη στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Η προσομοίωση μιας άσκησης ετοιμότητας για την περίπτωση σεισμού με τη στενή σας οικογένεια ή με τους συναδέλφους σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπεδώσετε αυτά τα μέρη στη μνήμη σας. Το δεύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ασφαλίσετε τα πράγματα που μπορεί να πέσουν πάνω σας κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, όπως φωτιστικά, πίνακες, ντουλάπια ή ράφια. Επίσης, θα ήταν καλύτερο να αφαιρέσετε όλα τα κρεμαστά αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από το κρεβάτι. Θα ήταν καλό αν όλοι σας γνωρίζατε τον πλησιέστερο χώρο καταφυγής, όπου θα μπορέσετε να συναντήσετε τη στενή σας οικογένεια ή τους συναδέλφους σας μετά το τέλος της δόνησης. Συνήθως οι χώροι αυτοί καθορίζονται από ειδικά σχέδια εκένωσης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφύγετε να στέκεστε σε κοντινή απόσταση από τα κτίρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετασεισμών και πτώσης ασταθών στοιχείων από τα κτίρια. Μετά το σεισμό, κάποιοι άνθρωποι θα χρειαστούν βοήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας και να γνωρίζουμε πού βρίσκεται το κουτί πρώτων βοηθειών. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκονται προμήθειες νερού, κονσέρβες τροφίμων, φωτοαντίγραφα των εγγράφων μας, χρήματα και μία λάμπα. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα ή το φυσικό αέριο ώστε να μην προκληθεί φωτιά και να κλείσουμε την παροχή νερού για να μην υπάρξει πλημμύρα. Ο σεισμός θα έρθει εντελώς ξαφνικά, αλλά μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτόν. Αν μιλάτε γι' αυτόν, αν είστε ενημερωμένοι και αν οργανωθείτε με τους συναδέλφους σας και τους αγαπημένους σας. Να είστε προετοιμασμένοι.